Το νέο Audi Q8 e-tron βασίζεται στο ίδιο πετυχημένο concept των premium ηλεκτρικών SUV και συνεχίζει στα χνάρια αυτού του καινοτόμου ηλεκτρικού μοντέλου. Τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV και crossover εντυπωσιάζουν με τη μεγαλύτερη ισχύ φόρτισης χωρητικότητα της μπαταρίας, καθώς και την αυξημένη αυτονομία που φτάνει τα 582 χιλιόμετρα στην έκδοση SUV και σχεδόν τα 600 στην έκδοση Sportsback. Ο Τάκης Καλτσάς κερδίζει 2 πρωταθλήματα στη ΣΥΠΑ, όπου ζει πλέον. Στη Βόρεια Ανατολική Περιφέρεια, μία από τις 12 στις οποίες χωρίζεται η χώρα. Ο γνωστός, θεαματικός και πάντα ταχύτατος Τάκης, ναι αυτός με το θαλασσί Escort Mark 1, κέρδισε το TAF TAF 3 Championship και το TAF TAF Points Championship, οδηγώντας μια BMW M3 της Way Too Fast M Sport. Θα αφιερώσουμε θέμα στα 2 αυτά πρωταθλήματα μόλις μάθουμε περισσότερα. Το BMW Group λανσάρει την αυτοματοποιημένη οδήγηση SAE Level 2 με το Here HD Live Map. Η BMW σειρά 7 είναι το πρώτο όχημα που προσφέρει αυτοματοποιημένη οδήγηση αυτού του επίπεδου με ταχύτητα 130 χιλιόμετρων ανά ώρα στη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Η λειτουργικότητα θα επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα βασισμένα στην ίδια τεχνική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα Here παρέχει ήδη στην BMW σειρά 7 υπηρεσίες Predictive Routing και πληροφορίες Real-Time Traffic. ID Buzz προς την αυτόνομη οδήγηση. Το νέο Travel Assist μέσω ARM Data 3/4 επιτρέπει την υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας. Η Volkswagen το χρησιμοποιεί έχοντας ως στόχο να κάνει το επόμενο βήμα προς την πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση. Το Park Assist Plus από την πλευρά του με λειτουργία μνήμης μαθαίνει νέους ελιγμούς στάθμευσης από τον οδηγό και μπορεί στη συνέχεια να τους επαναλάβει μόνο του. Και οι δύο τεχνολογίες είναι προαιρετικά διαθέσιμες στην Ευρώπη σε όλα τα νέα μοντέλα της οικογένειας ID. Συμπληρώθηκαν πλέον τα 75 εκατομμύρια Opel. Έχουν παραχθεί 75 εκατομμύρια Opel. Και το τελευταίο από αυτά, τα 75 εκατομμύρια, είναι ένα Grandland GSE που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του Eisenach. Το επαιτειακό αυτοκίνητο συνδυάζει τη γερμανική τεχνολογία αιχμής με την ελληνική απόλαυση που προέρχεται από τη Γαλλία. 160 χρόνια της Opel, 40 χρόνια του Corsa και 30 χρόνια για το εργοστάσιο του Eisenach. Θρυλικά μοντέλα που είναι τα ορόσημα παραγωγής για την Opel, το Capitan, το Record, το Senator, το Omega και τόσα άλλα. Στο Auto Show του Los Angeles, στις 17 Νοέμβρη, η Porsche θα παρουσιάσει τη 911 Dakar, το πρώτο δίπορτο κουπέ sports car με υψηλές εκτός δρόμου ικανότητες. Η ομάδα εξέλιξης δοκίμασε την 911 Dakar σε όλον τον κόσμο κάτω από οριακές συνθήκες σε περισσότερο από μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα, από τα οποία τα 10.000 ήταν εντελώς εκτός δρόμου. Με αρχή το EX90, η Volvo θα παρουσιάσει ένα καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάθε χρόνο. Το 2030 η Volvo σκοπεύει να πουλά μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να είναι μια κλιματικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2040. Η αρχικά διαθέσιμη Twin Motor All-Wheel Drive έκδοση του EX90 τροφοδοτείται από μια μπαταρία 111 κιλοβατορών και κινείται από δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη που αποδίδουν από κοινού στην έκδοση υψηλών επιδόσεων
517 ύπους και 910 νιουτόμετρα ροπής.